να έρθει στην Ελλάδα και να επενδύσει, υπογραμμίζοντας ότι έχουμε να κάνουμε τώρα με ένα πολιτικό σταθερό περιβάλλον και ότι για πρώτη φορά το Brexit, όπως ανέφερε, έφυγε από το προσκήνιο. Ενώ νωρίς χθες το πρωί συμμετείχε, έκανε παρέμβαση στη συνάντηση του υψηλού επίπεδου για τη μετανάστευση και τις προσφύγες. Ροέ στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και εδώ ο Πρωθυπουργός άφησε αιχμές εναντίον χωρών της Ευρώπης και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το προσφυγικό κύμα, με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους πρόσφυγες. Μάλιστα, είπε σε μια αποστροφή της ομιλίας του ότι στην Ευρώπη πολλοί εξεπλάγησαν από αυτό το φαινόμενο. Αλλά ειλικρινά, όπως είπε, δεν έπρεπε να εκπλαγούν. Είναι γνωστό ότι χθες το πρωί είχε συνάντηση και με τον Μαχμούντ Αμπάς, τον πρόεδρο της επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής. Και μια ιστορική μέρα για την Παλαιστίνη, καθώς είχαμε και την έγκριση της σημαίας για πρώτη φορά της Παλαιστινιακής στον χώρο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα δούμε ρεπορτάζ από τις συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός, ιδιαίτερα με αυτήν τη συνάντηση με τον Τζον Κέρι, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Την πολύ σημαντική συνάντηση. Το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους, το προσφυγικό, το κυπριακό, το σκοπιανό και τα ενεργειακά κυριάρχησαν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Γκοτζιά. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι ΗΠΑ εξέφρασαν την πρόθεσή τους για επίλυση του ζητήματος της ονομασίας των Σκοπίων, καθώς επίσης και του Κυπριακού. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη οι ΗΠΑ να εντείνουν τις επαφές με την Άγκυρα για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το θέμα της ονομασίας έθεσε στο τραπέζι η ελληνική πλευρά, με τον Αλέξη Τσίπρα να εκφράζει την πρόθεση της Αθήνας για λύση του προβλήματος, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για χρήση έναντι όλων. Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μίλησε για την ανάγκη οι Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίξουν την αναβάθμιση του μηχανισμού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την επανεκατάσταση των προσφύγων, καθώς επίσης να εντείνουν τις επαφές με την Τουρκία για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι πηγές ανέφεραν ότι ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των αγωγών και έκανε λόγο για αναβάθμιση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης στην εκδήλωση του Hellenic Initiative που οργανώθηκε από ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες της Ομογένειας με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της Ελλάδας, ζήτησε από τον επιχειρηματικό κόσμο να συμβάλλει, όπως είπε, μέσα στις επενδύσεις για να ξεχωρίσει. To respond and invest in Greece now so that you become our partners in growth and prosperity. By the second quarter of 2016, Greece is expected to return to growth, and this is our goal, and I'm optimistic that we will catch this goal. So, there is only one thing I want to argue. I argue not to miss this opportunity. I argue to be part of this historic turn for our country. And I hope that the next time we will meet you in Greece, not here in New York. Not to discuss once again about investment chances for the future, but to discuss about your actual investments in our country. And I am sure that you will do it. I am optimist and confident that you will take part in this very difficult, historical, but very hopeful fight for our country. Ο κύριος Τσίπρας υπογράμμισε ότι έχουμε δημιουργήσει ένα περιβάλλον σταθερότητας και για πρώτη φορά το Brexit, όπως σημείωσε, έφυγε από το προσκήνιο. In further, includes the commitment on the part of the creditors to relieve the debt burden after the successful conclusion of the first review during the next month, so that to restore the viability of our public debt. Debt restructuring is something that
we need is the indispensable condition for Greece to return to the markets in due time and enter the path of sustainable growth. Στην εκδήλωση παρόν ήταν και ο Έλληνας Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Νωρίτερα στη συνάντηση υψηλού επίπεδου για τη μετανάστευση και τις προσφυγικές ροές στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη συγκεκριμένων δράσεων από τη διεθνή κοινότητα που θα δώσουν λύση στο προσφυγικό ζήτημα, καθώς δεν υπάρχει χρόνος για δισταγμούς, όπως είπε. In Europe, many were surprised by this phenomenon, but frankly, they shouldn't have been. Much poorer countries with far smaller populations have been facing even bigger challenges for a long time. What we need now is concrete actions. First, the United Nations and the international community must step up efforts for resolving the conflicts in Syria and Libya, as well as confronting jihadism. We need diplomatic solutions that include all important actors in the region. Ο Αλέξης Τσίπρας εμέσως πλην σαφώς επέκρινε τη στάση ευρωπαϊκών χωρών για το προσφυγικό, τονίζοντας ότι δεν είναι ώρα να υψώνουμε τείχη, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να καταπολεμηθούν τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών. Ο Πρωθυπουργός άφησε σαφείς αιχμές κατά χωρών της Ευρώπης για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους πρόσφυγες. If we deal with them by bringing more destruction, by building higher walls, and by increasing poverty and exclusion and racism, we will lose. If we manage, particularly here in the United Nations, to ensure security decisively but also inclusively, if we build a new growth-oriented development model, and if we deal with refugee and immigration flows humanely and effectively, we will succeed. Στη συνάντησή του το πρωί της Τετάρτης με τον Μαχμούτ Αμπάς, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην επίλυση του Παλαιστινιακού με δημιουργία, όπως είπε, Παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα συνυπάρχει ειρηνικά με το Ισραήλ εντός διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων με βάση την πρώτου 1967 γραμμή και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Από τη Νέα Υόρκη για την ΕΡΤ, Γιάννης Φασουλάς.